Γεια. Σήμερα σέρφαρα στο διαδίκτυο και πέσα πάνω σε ένα βίντεο. Πρόκειται για μια οικογένεια που έχει πάει να βαφτίσει το παιδάκι της, αλλά τελικά φαίνεται το παιδί να μην συμφωνεί τόσο με το όλο θέμα. Και εδώ είναι η φάση που η μικρή Λιδία λέει ότι δεν θέλει να βαφτιστεί. Αν ο άνθρωπος, είτε παιδί είτε μεγάλος, πει ότι δεν θέλει να βαφτιστεί, πρέπει να σταματήσει η λειτουργία. Σίγουρα. Δεν θέλεις να βαφτιστείς. Οπότε ο παπάς κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει και σταματάει το μυστήριο. Βέβαια θέλετε. Τι λέτε τώρα. Μην λέτε τώρα. Θέλεις να βαφτιστείς. Σας τα είπα. Θέλεις να βαφτιστείς. Το εξήγησα. Λοιπόν, αρχικά, το παιδί σε τόσο μικρή ηλικία δεν είναι ικανό να αποφασίσει τι δρόμο θέλει να επιλέξει, είτε είναι πολιτικό είτε θρησκευτικό. Έτσι λοιπόν, καταλήγει να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που υπό άλλε συνθήκε μπορεί να μην ήθελε και μετατρέπεται σιγά σιγά σε έναν άνθρωπο που πάλι μπορεί να μην ήθελε. Κάτι σε φάση σύνδρομο τη Στοχόλμη, όπου ο άνθρωπο μετατρέπεται σε κάτι που δεν θέλει ενστικτοδό για να μην του προκαλέσει περισσότερο κακό. Οπότε καταλήγει να μην βλέπει το κακό που προκαλεί ο ίδιο και να το θεωρεί καλό. Αν η μικρή Λιδία μεγάλωνε στην Τουρκία, οι γονεί τη θα προσπαθούσαν να την κάνουν μουσουλμάνα. Αν απ' την άλλη μεγάλωνε στο Ιράν, θα προσπαθούσαν να την κάνουν Μωαμεθανή. Αν μεγάλουν στο Ισραήλ, θα προσπαθούσαν να την κάνουν Ιουδαία. Και πάει λέγοντας. Τώρα που είναι στην Ελλάδα, προσπαθούν να την κάνουν Χριστιανή. Οπότε το όλο θέμα είναι καθαρά γεωγραφικό. Προσωπικά πιστεύω ότι η ιδανική λύση θα ήταν αυτό το παιδάκι μεγαλώσει, οριμάσει και ψαχτεί, έπειτα να επιλέξει ποιον δρόμο τελικά θέλει να ακολουθήσει και αν θα βαπτιστεί ή όχι. Και αν η Εκκλησία θέλει να μετράει και να έχει πραγματικούς πιστούς, να καταργήσει τη βάπτιση και να πηγαίνουν άτομα που πραγματικά πιστεύουν. Και όχι που έχουν μπει με το ζόρι, επειδή κάποτε βαπτίστηκαν. Βέβαια, έτσι η Εκκλησία θα έχει χάσει ένα τεράστιο αριθμό πιστών, αφού θα έχουν καταφέρει καθαρά μόνοι τους να επιλέξουν τι θέλουν, και όχι με το ζόρι ή εξαναγκαστικά. Όταν εξαναγκάζουν το παιδάκι να βαπτιστεί, ενώ αυτό δεν θέλει, αυτόματα έρχονται σε αντίθεση με μια από τις βασικότερες αρχές της πίστης, την ελευθερία της επιλογής. Σαν άλλος γονιός, παρακίνησε το παιδί σου να μάθει, να ψαχτεί, να αποφασίσει μόνο του τι πραγματικά θέλει. Και μην το πας με το ζόρι. Τα τρίχρονα ανδρούν με το ένστικτο. Όταν πας να τους επιβάλλεις κάτι, προφανώς αυτό δεν θα θέλει. Ο παπάς παρόλα αυτά σεβάστηκε την επιλογή της όπως θα σεβόταν την επιλογή ενός ενήλικα. Και έτσι είναι το σωστό. Οπότε μπράβο στον παπά, γιατί έκανε κάτι που δύσκολα κάποιος θα έκανε στη θέση του. Σεβάστηκε την άποψη της Λιδίας, κι ας είναι 3 χρονών, και ακύρωσε τη βάπτιση, χάνοντας πόσα λεφτά. Αλλά προκειμένου να είναι σωστός με αυτά που λέει η πίστη και η θρησκεία, φέρθηκε ανάλογα. Καλώς σου πάνε να ρωτάς την κόρη σου, άμα θέλει να πάει σχολείο, και αυτή να σου λέει όχι, επειδή βαριέται ή δεν ξέρω εγώ τι, και να μην την πηγαίνεις. Προφανώς θα την πας σχολείο για να μάθει. Αλλά τα θρησκευτικά και τα πολιτικά θέματα είναι λίγο πιο προσωπικό ζήτημα. Και νομίζω μπορεί να ζήσει χωρίς να είναι βαπτισμένη. Δεν θα αλλάξει κάτι. Στο σχολείο πας για καλό, για να μάθεις κάτι, για να φτιάξεις ένα μέλλον. Άμα πας να βαπτιστείς, είναι καθαρά θέμα παράδοσης. Όπως το κόψιμο της κλιτορίδας. Το Άγιο Φως. Για να μην πας δεν έγινε κάτι. Είναι καθαρά προσωπική επιλογή. Τα μικρά παιδιά δεν πιστεύουν πουθενά, δεν κάνουν διακρίσεις, δεν είναι ρατσιστές. Δεν απεχθάνονται συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, ακριβώς επειδή έχουν ελεύθερο και καθαρό μυαλό. Και έτσι πρέπει να μείνει. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια.